από τους φασίστες κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες, πιστεύοντας ότι με την αποτρόπαιη εκείνη πράξη τους θα τρομοκρατούσαν τον λαό μας, θα απέτρεπαν τον ξεσηκωμό και τον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, τον αγώνα για να γεννηθεί μια νέα Ελλάδα με τον λαό εφέτης στο τόπο του. Ήταν Δευτέρα, 17 Απριλίου του 1944, Δευτέρα του Πάσχα. Μετά από σύσκεψη που έγινε στον πύργο, στο Μαντρί του Στάμου, με τη συμμετοχή του Εφεδρικού Ελλάς, αποφασίζεται να δοθεί χτύπημα στους κατακτητές και τις προδοτικές οργανώσεις. Επικεφαλής της σύσκεψης ήταν ο Θανάσης Τσουμένης, γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής του ΚΚΕ, και πήρανε μέρος ο Νίκος Λέγκας, γραμματέας του ΕΑΜ Τρικάλα, και ο Διονύσης Γραποτάιτης, στέλεχος της ίδιας οργάνωσης. Το παράτομο σχέδιο προέβλεπε οργάνωση επιχείρησης μέσα στην πάλη και μπήκε σε εφαρμογή με τη συμμετοχή ομάδων του πύργου, του μικρού κεφαλόβρισου, της Αγίας Μονής και του Γοργογυρίου. Οι αντάρτες εντόπισαν όμως ασύνηθες κινήσεις μέσα στην πόλη, προφανώς επειδή οι Γερμανοί είχαν πληροφορηθεί το σχέδιο από προδοσία, όπως και από τον τόπο συγκέντρωσης μετά την επιχείρηση. Ξημερώματα της Δευτέρας προς Τρίτη, 17-18 Απρίλη του 1944. Στις 2 με 3 το πρωί, στις 18 του Απρίλη, οργανώνεται επίθεση με ισχυρές δυνάμεις, περίπου 400 άντρες των SS, με χωροφύλακες και διψηλίτες. Με μια μεγάλη κυκλωτική κίνηση από το ύψος της ηλεκτρονικής γραμμής Τρικάλα-Καλαμπάτας προς το πύργο, Πυρκετό και Αγία Μονή, σφίγγουν τον πλοιό γύρω από το Μαντρί.